Τι κάναμε πριν αρχίσει το επεισόδιο? Ναι ρε φίλε, όχι πάνω με πως. Ναι. Ω, λίγο χέλη. Ω, παιχτική μαλακία. Το βλέπω και χαλουργία. Κλειδώθηκα μέσα. Ο τέλειες μέσα. Εδώ που κλείσα το generator. Ουπς. Unlucky. Μαλέκια. Καλά, είσαι χαζός, έβαλες το ρογόλ από μέσα. Καλά, εντάξει. Trust me, I'm a mechanic. Το έχεις σε βίντεο αυτό, έτσι, ας το δουλεύουμε μια ζωή τώρα. Please. Και μια σκάλα πάνω μου. Σώστο μου πες το ρεύμα, κάτι ξέρω. Έχεις GPS. Γάμω το κερατό. Λαράκα, είσαι απίστευτος. Κρίμα. Άντε γεια. Μη. Πού βρήθηκε αυτός εδώ? Έτοιμα, έχουμε 8 τώρα στο νησί. Έλα. Πολύ γαμάτο. Όχι. Πάλι. Θα βάλεις το Rex τώρα στο νερό. Έλα εδώ, Rex. Βάλε ένα σκορπιό. Και κάπως έτσι, η παρέα μας έκανε ένα Sabertooth και μερικά turrets στο νησί για άμυνα. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο ARK Survival Evolved. Είμαστε εδώ με τους λύκους μας, μαζί μου είναι ο Ηλίας, είναι κάπου εδώ πάνω. Οι λύκοι μεγαλώσανε λίγο από ό,τι βλέπετε. Έχουν γίνει, τρώνε και μόνοι τους πλέον. Το νέο είναι ότι, λογικά το έχετε δει, είναι ότι έχουμε και έναν τίγρη. Είναι παρόμοιος σε δύναμη με το λύκο, είναι λίγο καλύτερος γιατί αυτός έχει σέλα ενώ ο λύκος δεν έχει. Αλλά ο λόγος που ξεκίνησα αυτό το βίντεο είναι για να σας δείξω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Κοιτάξτε να δείτε. Ηλία. Ναι. Hello. Yeah. Είσαι που μπας από τους λύκους, αληθεύει? Όχι, είμαι ο νονός. Νονός. Για παίξε με τους λύκους σου. Λοιπόν, αυτός εδώ τώρα θέλει να του δώσω κύμπλ από Trike Egg. Ναι. Και εντελώς τυχαία έχω ένα τώρα πάνω μου. Έλα ρε. Ναι. Και θα κολοφορδία. Α, και τα χαρούλες. Έλα μωρέ, να το μωρέ, να το μωρέ. Κάτσε να δω τη γραφή, imprinting 8%. Ναι. Τώρα έχω φτάσει το 41%. Και με αυτό που του έκανα ανέβηκαν κάποια στατιστικά του ελάχιστα. Άμα το καβαλάς εσύ μόνο? Γενικά. Και γενικά. Και αν το καβαλάω εγώ έχω έξτρα bonus. Αχα. Αλλά ανεβαίνουν και κανονικά. Δηλαδή τα βλέπεις μέσα στα νούμερα. Όταν κάνω αυτό το care δίνει κάποιο έξτρα, ας πούμε, στα στατιστικά. Σε όλα ή σε ένα? Σε ένα. Συνήθως το health μπορεί να δώσει σε οποιοδήποτε, όμως δεν είναι στάνταρ. Κατάλαβα. Μπορεί να δώσει ακόμα και movement speed. Και να έχει περισσότερο, να είναι πιο γρήγορο από το κανονικό. Ναι. Και σύμφωνα με το ποσοστό που έχει φτάσει, αν μπεις μέσα, λέει imprinting 41%. Ναι, το έχω δει. Σύμφωνα με αυτό το ποσοστό, μόνο όταν το καβαλάω εγώ, έχω extra melee damage και extra resistance. Σαν να έχεις μια σέλα, ας πούμε, για το resistance. Ναι. Το άλλο θέλει χάιδεμα, λέει, σε 7 λεπτά. Ναι. Θα επιστρέψουμε να το χαϊδέψουμε. Τι θέλει για χάιδεμα? Θα μας πει σε 7 λεπτά. Α, δεν λέει κατευθείαν, ναι. Όχι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ωραία. Άρα επιστρέφουμε σε 7 λεπτά. Επιστρέψαμε. 7 λεπτά περάσανε. Και ο Ηλίας θα δώσει μια αγκαλίτσα στον άλλο λύκο, γιατί η αγκαλίτσα ζητάει. Okay. Πάρε την αγκαλίτσα μου. Όπα. Το μούτζωσε.
Τι κάνει, έβγαλε ήχο, γιατί εγώ δεν άκουσα κάτι. Έκανε ένα παιδικό γρύλισμα. Ωραία. Τον κόλο του. Αυτό ήταν. Μια χαρά. Τούμπανα θα γίνουν αυτά. Ναι. Από ό,τι βλέπω, συνήθως το health παίρνει το imprint. Τώρα πήρε health. Ναι, έτσι νομίζω. 856. Καλό είναι το health να υπάρχει. Γιατί χωρίς health, με 0 health δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όντως. Juvenile direwolf. Να σκοτώσουμε πρώτα τους castores. Θα πάρουμε από ένα λύκο και να πάμε. Να το κάνουμε από με ένα λύκο. Α, με δύο λύκους. Ναι. Να το κάνουμε τώρα. Μετά μαζεύουμε μέταλλα. Α, επίσης μετακινήσαμε και τους δηλοφόσαυρους από το raft, τους φέραμε όλους εδώ στη σπηλιά, στη κεντρική μας βάση, για να μαζεύουμε τα αυγά τους. Είναι πολύ δύσκολο το τέτοιο μας, ηλία, που δεν έχουμε να βγάλουμε τους λύκους από κάπου. Ναι. Είναι ένα θέμα. Να τους φέρω έξω στην αυλή για να τους βάλουμε το αρτζεντάβησες. Ναι, που είναι το αρτζεντάβησες. Α, είναι έξω. Ναι, και έξω. Α, και το φιδόμιο το βάλαμε στην άκρη. Ναι, το βάλα για να μπορέσω να κάνω breed. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πιάσω από εκεί. Τι έπιασα, τίποτα. Τίποτα. Περίμενε. Να το κάνω εγώ, μη πιάσεις κανένα δίλο. Ναι, ναι. Πάρε την ευθύνη. Μη σου πω ότι έπιασες ήδη δίλο. Ήταν ήδη στραβά αυτό, δεν θυμάμαι. Δεν προσγειώνεται με τίποτα. Είναι λίγο στριμόκολλα εδώ πίσω. Ισχύει. Μπορεί να έρθω εγώ κάτω τα πόδια σου. Ναι, γι' αυτό μπορεί να γίνει. Όχι. Νομίζω εδώ. Ναι, ναι. Λα, δεν ξέρω αν θα πέσεις τώρα. Δεν πέφτω, δεν πέφτω. Έπεσε. Ναι. Θες να φύγω εγώ από πάνω του. Δεν αλλάζει κάτι. Αλλά θα πέσεις. Όχι, εντάξει είναι. Βλέπεις. Ας τώρα να φέρουμε και το άλλο. Α, έχει δύο κάστορες εδώ. Α, ώστε εγώ σε αυτό στο Γιάννη έγινε. 27 level. Έχει και level, τι του δίνω. Health. Μήπως ζήσει λίγο παραπάνω. Ναι. Τον έχουμε εδώ έξω μόνο του. Εδώ με τα ψυγεία μας. Air conditioned room θα κάνουμε. Όχι εδώ, δεν έχουμε χώρο. Θα το κάνουμε στο νησάκι. Ωραία. Να αφήνω το αρσεντάβι στα ράτσα για λίγο. Ωχ, έπεσα κάτω. Ναι, το είδα. Δεν ήταν πολύ καλό αυτό. Πάμε. Έχει εδώ. Πάμε να δούμε. Τους έχουμε άνετα βασικά, γιατί έχουμε και το mate boost. Να, εδώ. Πάμε. Ωπ, κάτι. Α, ναι. Τον 30. Από εδώ θα φάνε αν πισω. Να μάτω σε... Ναι. 19 felt. Ναι, ωραία. 18 felt. Ένας εδώ. Κάτσε να του δώσω really damage. Μάτωσε κιόλας αυτός. 13 πέλτε εγώ. Εσύ δεν πήρα κανένα. Ναι, γιατί άμα πάρει ο ένας δεν παίρνει ο άλλος. Ναι, είναι με μια γωνιά το μαζεύεις. Όποιος προλάβει. Ωραία. Έχει πάρα πολλούς κάστορες εδώ το πρωί. Τι μπορεί, κάπου που φάνε. Έχει δύο εδώ.
135 αυτός. Κάνε damage πάντως, Castrops. 3 Castrops. Ματώσαμε. Πω. Ωραία. Σύνολο 65 έχω. Εγώ 32. Ωραία. Πάμε προς τις άλλες λίμνες να δούμε τι έχει. Πω, έχω χάσει σχεδόν το μισό health. Έχει δύο dams εδώ. Θα μπορούσα να ανοίξω ένα για να δω αν έχει άλλους. Ναι, άνοιξε ένα. Μπες στο inventory και φύγει, ξέρω εγώ. Ναι. Αυτός και αν... πρέπει να τα πάρεις κιόλας. Αν είμαι στο νερό, κάτσε πολύ μέσα. Εγώ είμαι, δεν βλέπω κάτι. Πέταξα έξω τα ξύλα. Εγώ είμαι. Ε, 300 cementing, 15 σίλικα. Πολύ ωραία. Πάμε προς την άλλη λίμνη. Ναι, αν και έχει άλλο ένα ντάμ. Αλλά... ανοίξει και τα άλλα. Στο γυρισμό. Για κάτσε να το κάνω μία. Εδώ δίπλα είναι. Να έχει και σίλικα αυτή... αυτός ο βυθός. Θα ήταν πολύ εύκολα. Ωραία. Σκυλάκος και γκαρούρουμον. Πάμε και πιο κάτω. Πάει από εδώ. Νομίζω όχι, έχει γκρεμό. Πρέπει να είναι δύσκολο λογικά. Γενικά η λύκη είναι ανθεκτική στο fall damage, αλλά δεν πειράζει, πάμε γύρω γύρω κάτι. Α, από εδώ, κάτι φόρα. Να. Προς τη λίμνη να πάμε. Να δούμε αν έχει ένα κάστορα. Δεν βλέπω κάστορες. Ναι, δεν έχει, αλλά έχει δύο στέγκο που μπορούμε να φάμε. Χωρίς λόγο. Όχι, άσε να τους φάμε το Ατσιντάβλης που παίρνει και πολύ μύτη. Ωραία. Ο Κάσταρος θα πάρει... το Ντάιργο θα πάρει Χάιντ. Πάμε πάνω. Να δούμε από κάτω από το σπίτι μας, γιατί έρχεται καμιά φορά ένας που τους πιάνει τους Κάσταρους και τους πετάει από κάτω. Παίζει κάτι τέτοιο. Ξέρω εγώ. Α, 105 level το άνκυλο. Μας κάνει και 105. 15 το άλλο. Οπ και 3 το άνκυλο. Πώς άνκυλο. Έχει και εδώ και άλλα πολεμάνε με Raptor. Άλλα 15. Άμα είναι level που αξίζει να το κάνουμε tame θα επιζήσει. Ένα μηδενικό του λείπει να γίνει 150. Κι άλλο. Τρίτο 15. Να, Κάστορας. Πίσω, εδώ που είχες δει το άγγελο. Έρχομαι. Τι δουλειά έχει εδώ τώρα αυτός. Το πέταξε ο άλλος. Μάλλον. Του δίνω μία για να έρθει πιο πίσω. Ναι. Μην είμαστε κοντά στο στέγκο. Οπ, έχεις ο δικός μου ο λύκος. Ωραία, μια χαρά. Σκότωσα εγώ, το φάγεις εσύ. Ναι, συνεργασία. Ή απλά απουσία του λύκου μου. δεν βλέπω κάτι άλλο. Όντως. Πάμε πάνω. Πάμε, ναι. Λακέ πρέπει να κάνουμε το γύρο. Ναι, δεν έχω ασανσέρ. Ωπ, δεν ήρθα καλά από εδώ. Αμάν. Ζή. Κύψε. Ναι, εντάξει. Όχι, γιατί εγώ δεν έχω. Μην πεθάνω. Αν έχει κάτω από το μισό, μην το κάνει. Α, σιγά δεν έχασα πολύ, εντάξει, έπαιζα καλά. Τι, γιατί ακούω μουσική. Τι ήταν όμπρεμα. Ωραίο.
Λοιπόν, 25 μου. 32 εγώ. Πολύ ωραία η βόλτα μας. Mm-hmm. Κάνουμε και ένα κάπα. Πώς τρίβει. Okay. Πάμε. Να. Πρέπει λίγο πιο αριστερά για να μπορέσουμε να ανέβουμε πάνω. Από εδώ. Τώρα πάμε να μαζέψουμε μέταλλα. Να. Οκ. Okay. Τα βάλουμε να ψήνονται. Και μετά θα γεννήσουμε πτερανοδοδάκι. Όσο ψήνονται τα μέταλλα θα γεννήσουμε το αυγό του πτερανόντα. Τέλεια. Για να ξέρετε παιδες, έχουμε κάνει... Έχουμε γεννήσει αυγά από πτερανόντων. Μέσα έχουν μικρά πτερανοδάκια, όπως λέγονται, τα οποία θα τα πάρουμε εμείς να τα... το έχει πάρει ο Ηλίας και το έχει μεγαλώσει το αυγό, το έχει προσέξει. Θέλει για να επιβιώσει το έμβριο μέσα στο αυγό, πρέπει να είναι σε κατάλληλη θερμοκρασία. Ο Ηλίας έχει κάτσει και πρόσεχε ανάμεσα από φωτιές τη θερμοκρασία που θέλει και κατάφερε να το κάνει, να θέλει λίγο ακόμα για να το γεννήσουμε. Θα σας το δείξουμε σε λίγο στην κάμερα. Μέχρι τότε όμως περιμένετε λιγάκι. Θα ανάψουμε και τόρτς. Να, δεν γίνεται τέλος. Facepalm. Παμ. Είμαι έτοιμος. Άνασε τις δάδες της θυσίας. Να έχω λίγο κρατάκι πάνω μου. Ναι, πάω να πάρω και εγώ λίγο. Για τις πρώτες στιγμές. Πρώτες στιγμές. Το ανοίξουμε. Δεν παίζει να είναι δίδυμα από αυγό, έτσι. Μπορεί. Α. Και τρίδυμα. Μακάρι. Incubating. Να σου ρίξουμε πάση την ίδια πρώτη. Έχει γεμίσει τώρα, γιατί είναι τελείως άδειο. Είναι τελείως άδειο. Α. Όταν αδειάζεις κάνει το αυγό. Α, ξεκινάει να το 207. 207, μια χαρά. Κοίτα το πόσο. Σαν μυγάκι είναι. Βουτσου. Έχει πάρει 340 μίλι damage, 1320 stamina, 1700 health. Απίστευτο. Έλε, γαμάτο. 225. Αυτό ρε είναι. Παίζει να είναι όλα από το καλό πτερανίδο. 207 level, είναι male. Έχουμε καλό female. Έχουμε καλό και από τα δύο. Το γκαματόντον τι είναι. Το γκαματόντον είναι female. Μια χαρά, το κάνουμε παιδί με το γκαματόντον. Ναι, ναι. Τέλεια, θα έχουμε το τέλειο πτερανόντον. Να το διαιωνίσουμε. Ναι, ναι. Μα αυτά τα τρία τώρα, αυτό που γεννήθηκε τώρα και τα δύο αυτά που έχουμε πάνω, το 226 και το 234, με αυτά τα τρία θα κάνουμε συνέχεια παιδιά. Ναι, ναι. Και μετά τα μικρά πτερανόντα να τα πετάξουμε. Σωστά. Να τα κάνουμε δώρο στους γείτονες. Να κλείσω τα τόρτ. Α, ναι, δεν χρειάζεται. Άκαρδος, ναι. Θα φωνάξουμε φιλοζωική. Πού πέφτει αυτό, σ' ακολουθάει. Ουπς. Ναι, είναι το χώρο. Κάτσε, μας και με ακολουθάει να το... Α, το έβγαλα. Το έβγαλα. Εντάξει. Disable wandering. Και ειδικά τρώει λογικά. Τρώει το ένα animation του μασίματος. Κοίτα πως είναι ρε φίλε. Πιο μικρό από το κουραδάκι του λιστρόσαυρου. Οι λύκοι μεγαλώνουν. Μεγαλώνουνε σιγά σιγά ή κάνουν ένα μπαμ και μεγαλώνουν τελείως γρήγορα. Έχουν τρία στάδια. Ναι. Τρία μπαμ. Α, κάνουν μπαμ δηλαδή. Τρία μπαμ, ναι. Αν ξέρεις πότε είναι και το κοιτάζεις, το βλέπεις μπροστά σου ξαφνικά. Κατάλαβα. Είναι στα μισά πάντως, δηλαδή δεν θέλει καμιά μέρα ακόμα για να γίνει όπως είναι οι γονείς του. Ε...
Ναι, ξέρω εγώ. Πόσο είναι το σήμερα. Δεν know. Κανα αυγό έχουμε εδώ. Άγιο. Ωραία παιδες, έχουμε καινούριο μωρό πτερανόντων. Έχουμε τους λίγους να μεγαλώνουν και όπως και ακούσετε θα κάνουμε τα πτερανόντων να μεγαλώνουν, να κάνουν παιδιά μεταξύ τους και θα έχουμε πολλά πάρα πολύ καλά πτερανόντων δικά μας. Θα τα μοιράσουμε στις δύο βάσεις μας στο νησί και εδώ μέσα, να έχουμε παντού κάποιο πτερανόντων. Δεν νομίζω να τα χάσουμε όλα ταυτόχρονα ποτέ ξανά, δεν ξέρω αν έχουμε τόσο μεγάλους εχθρούς. Εγώ τώρα θα πάω να μαζέψω σίλικα pearls και επειδή είναι βαρετή δουλειά, μάλλον θα σας αφήσω εδώ πέρα και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά. Bye bye.